Πάμε στην Χίο, θα κινηθούμε βόρεια, θα πάμε στον Κέραμο. Τρέχει, αναβάζει ταχύτητα σταδιακά το Υπουργείο Ενέργειας για την αξιοποίηση του μεταλλεύματος του αντιμονίου. Η Βόρεια Αχίος είναι πλούσια στο συγκεκριμένο μετάλλευμα. Μάλιστα, στον Κέραμο λειτουργούσε μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες. Υπήρχαν τα μεταλλεία αντιμονίου. Γίνεται λοιπόν τώρα μία έντονη συζήτηση για το πώς μπορούν τα μεταλλεία να αξιοποιηθούν. Πάμε στο Θοδωρή Πηγιώτη να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Κέραμο, από τη Βόρεια Χίο, που σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να έτσι μιλήσουμε και να δώσουμε και την εικόνα της περιοχής αυτής, Ελένη, που είχε μέχρι το 1954, αλλά θα μας τα πει καλύτερα και ο καλεσμένος μας, ο πρόεδρος της κοινότητας Κεράμου, ο Παντελής Οξυδιάς. Ήταν τότε τα μεταλλεία ποδοσάκι που εκμεταλλευόντουσαν το μετάλλευμα στην περιοχή και λίγο πιο βόρεια που είναι τα αγιάσματα ήταν το λιμάνι από όπου έφευγαν και τα μεταλλεύματα. Κύριε Ξηδιά, μιλήστε μας λίγο για το χωριό σας. Το βλέπουμε πίσω μας και με τη βοήθεια του Νίκου του Μαραγγέλη, έτσι βλέπουμε τα σπίτια του χωριού, που σήμερα είναι λίγοι κάτοικοι έχουμε να απομείνει. Και τι θυμόσαστε από αυτή την ιστορία των μεταλλείων? Καλησπέρα για μένα και στους τηλεθεατές σας. Το χωριό μου είναι στη Βόρεια Χίο, υπάγεται στον πρώην Δήμο Αμανής. Θεωρώ ότι είναι ένα ευλογημένο μέρος γενικότερα ο πρώην Δήμος Αμανής και το χωριό μου, διότι έχουμε τα ιαματικά λουτρά, έχουμε τα μεταλλεία, έχουμε 3 προσκυνήματα σοβαρά και επίσης παράγουμε κρασιά τον Αριγούσιο Ίνο. Αλλά δυστυχώς τα χωριά μας σιγά σιγά έχουν φθήρι, ας πούμε, από πρόσωπα και τα λοιπά, έχουν μείνει πολύ λίγοι κάτοικοι. Η ιστορία των μεταλλείων ξεκινάει το 1995 περίπου. Ήταν η πρώτη γαλλική εταιρεία, πολύ σοβαρή εταιρεία. Το καταδεικνύουν και τα χτίσματα που βλέπουμε μέχρι και σήμερα, είναι κοσμήματα για την περιοχή μας. Μετά, μετά τον πόλεμο του 40, ήρθε η εταιρεία Ποδοσάκη. Έκανε και μετάλλευση περίπου 5-6 χρόνια. Μας βάλετε μέσα σε γαλαρίες που είχαν ανοιχτεί και παραμένουν και σήμερα ανοιχτές. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν οι γαλαρίες από τη γαλλική εταιρεία, τη συνέχισε ο Ποδοσάκης και τα λοιπά. Το άσχημο της περίοδου εκείνης είναι ότι δεν πρόσεξαν την υγιεινή των εργαζομένων και πέθαναν γύρω στα 30 άτομα από πνευμονοκονίας. Υπάρχει και ένα καινοτάφιο mm-hmm. μνημείο που έχουμε εδώ στην περιοχή, στη μνήμη τους. Και έχουμε άσχημες αναμνήσεις, αλλά η ζωή συνεχίζεται και σήμερα βλέπουμε ένα καινούριο ενδιαφέρον από την πολιτεία και αυτό μας χαροποιεί εν μέρη. Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί να δούμε. Να. Τώρα εσείς είστε σχετικά πλούσιοι εκεί σε μετάλλευμα αντιμονίου, σε μεταλλεύματα αντιμονίου. Πώς βλέπετε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για αξιοποίησή του? Για αξιοποίηση των μεταλλείων. Ναι. Να σας πω, επειδή όλες οι προηγούμενες δράσεις, ιαματικά λουτρά, θρησκευτικά προσκυνήματα κτλ. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει πολύ. Το βλέπουμε θετικά. Καταρχήν, είχαμε και μια ενημέρωση από την πολιτεία της προάλλες. Είμαστε επιφυλακτικοί σε κάποια πράγματα, δηλαδή. Η μαγική λέξη είναι ο σεβασμός. Αν υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον, mm-hmm. σεβασμός στους εργαζόμενους, στην υγεία τους, στις πληρωμές τους, να αποζημιωθούν εδώ οι κάτοικοι αν χάσουν περιουσίες. Σύμφωνα με αυτά που μας υποσχέθηκαν, οι πιο νέοι και από μένα το βλέπουμε θετικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιβάλλον αυτό, από τη δική σας την πλευρά, κύριε Ξηδιά, τι θα θέλατε να θέσετε, να επισημάνετε? Αν υπάρξει καταστροφή μέρος του περιβάλλοντος, να αποκατασταθεί. Και εμείς εδώ στην περιοχή, τα χωριά γύρω από την περιοχή, θα θέλαμε κάποια ανταποδοτικά ωφέλη, όπως ας πούμε η δημιουργία θεματικού μουσείου μετάλλου αντιμονίου, η οποία συζητείται ευρέως, και μας υποσχέθηκαν ότι παράλληλα με όλες τις διεργασίες θα γίνει και αυτό. Οπότε να πάρει μια νέα τροπή εδώ η περιοχή και το χωριό μας, να δούμε και εμείς 5 ανθρώπους που έχουμε μείνει μόνοι μας. Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε. Να μεταφέρω και αυτό το Θοδωρή, σκεπτικό που υπάρχει και ο φόβος ότι μη γίνουν κάποιες εργασίες και στη συνέχεια
αφαιθεί εγκατελειμμένο ένα τοπίο με όλες τις πληγές στο περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί, θα συζητηθεί, θα γίνουν αντίστοιχες μελέτες. Ναι, ναι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.